Έθιμνο, θα φεύγατε. Ναι, ναι, ναι. Θα σας αποχωριστούμε δηλαδή. Ναι, στις 30 ναι. Μαρτίου κανονικά τελειώνει η θητεία μου στην Ιεράπετρα. Παίρνω φιλοπορίας για να παρουσιαστώ στον Ομόρο Εθιμής. Μάλιστα. Λυπάμαι γιατί είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Κύριε Καράμπελε, και τέλος πάντων, όπου και αν πάτε, ελπίζω να είστε καλά. Πάντως, καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δώστε μας και λίγο έτσι για την είχαμε μια Καλαμάθηκα. Μια κινητικότητα έτσι. Ναι, είχαμε. Την Κυριακή της αποκριάς περισσότερο. Είναι μερικές φορές οι μέρες μπορεί να φέρουν συμβάντα που δεν φέρνουν οι εβδομάδες ή και οι μήνες ακόμα. Ευτυχώς ήταν μικρά τα περιστατικά, με εξαίρεση το ένα τροχαίο ατύχημα που είχαμε στο Ορεινό. Στο Ορεινό, ναι, στην περιοχή του Ορεινού. Ένας άντρας γύρω στα 70 ετών. Προφανής αιτία τώρα που έφυγε από το δρόμο και ανασύρθηκε νεκρός από την υπηρεσία μας. Μπορεί κάποια αδιαθεσία, κάποιο έμφραγμα, δεν μπορώ να γνωρίσω λεπτομέρειες αν δεν γίνει να αποφανθεί στην νεκροτομή. Είχατε τρέξιμο δηλαδή την ώρα που εμείς ήμασταν στα καρναβάλια, εσείς τρέχατε από το δυστύχημα μέχρι τις φωτιές, έτσι. Η υπηρεσία δεν σταματάει ποτέ εννοείται. Να υπάρχει στις πυροσβεστικές, αυτός είναι και ο σκοπός. Ταυτόχρονα γίνανε αυτά, δηλαδή και το τροχαίο δυστύχημα νομίζω εκείνη την ώρα και η φωτιά στην Καλαμάθηκα. Οι φωτιές μάλλον στην Καλαμάθηκα ναι. Ήταν συντονισμένα. Ήταν αλλεπάλληλα τα περιστατικά. Εντάξει, η υπηρεσία ανταπεξήλθε σε όλες τις περιπτώσεις. Μακάρι και ο άνθρωπος να ανεσύρω το ζωντανός, όμως δεν... Έπεσε σε γκρεμό τώρα, μιας και μιλάμε γι' αυτό, ξέφυγε από την πορεία το αυτοκίνητο, το αγροτικό, σε γκρεμό. Σε δύσβατο σημείο, ναι. Σε δύσβατο σημείο. Ναι. Μάλιστα, δυστυχώς. Και δεν είχε κάτι προστατευτικό εκεί ο δρόμος, κάτι, πώς έφυγε έτσι. Σας λέω, προφανώς, λόγω προηγούμενης αδιαθεσίας ή εμφράγματος. Είναι οι πρώτες εκτιμήσεις που μπορεί να κάνω εγώ, δηλαδή, σε τέτοια περιστατικά, από τα συμβάντα που έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν με ίδια έκβαση. Μάλιστα. Τώρα, στην φωτιά που ήταν σε δύσβατο σημείο, μας είπε και η κυρία Ψηλινάκη προηγουμένως, η πρόεδρος τοπικού διαμερίσματος, που σημαίνει τώρα, κοιτάει εδώ ξεκάθαρα, πρόκειται για εμπρισμό, έτσι. Εδώ ξεκάθαρα κάποιοι πήγαν να κάνουν ή εργασίες ή να κάψουν κλαδιά ή να αυτό. Τώρα θα το εξετάσει και το ανακριτικό τμήμα το δικό μας. Πάντως με το που ο καιρός σταμάτησε να είναι βροχερός, σε όλη την Ελλάδα παρατηρήθηκαν πάρα πολλές πυρκαγιές σε πολλά σημεία. Δεν ξέρω τι φταίει γι' αυτό. Έχει συσσωρευτεί πολλά σκουπίδια, μάλλον. Μάλλον. Αλλά αυτό μας κάνει εντύπωση είναι η απροσεξία, έτσι. Ναι. Δηλαδή με το που βλέπουμε μια-δυο μέρες ήλιο, τρέχουμε όλοι στα χωράφια, δεν λαμβάνουμε τις κατάλληλες, έτσι... Προληπτικά μέτρα. Από τον νόμο, τα μέτρα που ορίζει. Άλλος πάει χωρίς νερό μαζί του, άλλος φεύγει και αφήνει τη φωτιά χωρίς να την έχει σβήσει. Δηλαδή είναι αμέλειες που στοιχειοθετούν αυτές τις πυρκαγιές κατά κύριο λόγο. Μάλιστα. Ευτυχώς δεν είχαμε έτσι ζημιές, να το πω αυτό, και δεν είχαμε μεγάλες εκτάσεις. Έστω και ένα δέντρο όμως, άμα καλή, είναι πολύ μεγάλη ζημιά όμως. Ακριβώς. Απλά δεν βοηθάει ο καιρός τώρα για την ανάπτυξη μεγάλων περιστατικών, δηλαδή μεγάλων πυρκαγιών, γιατί είναι όλα πράσινα. Και αυτή μάλλον η. Πώς να το πούμε έτσι. Αυτή η κατάσταση κάνει τον κόσμο να πιστεύει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει η φωτιά. Η φωτιά όμως δεν κοιτάει έτσι πολλές φορές. Τι πιστεύουμε εμείς. Ναι. Εδώ τώρα, για πάμε γι' αυτό, έτσι, ήθελα να δώσουμε διατρέφαση στην πρόληψη, κύριε Δικητά, έτσι. Τώρα δεν ισχύει καμία απαγόρευση, έτσι, εκτός αν βγείτε στους δρόμους, όπως νομίζω κάπου διάβαζα ότι βγαίνετε με μπλοκάκια όπως και δίνετε κλίσεις. Θα γίνει αυτό φέτος. Για δώστε μας αυτό, τι γίνεται με αυτό. Θα γίνει αυτό φέτος, είναι σε εξέλιξη αυτή
έτσι, η κατάσταση. Ο κάθε πυροσβέστης θα μπορεί να κόβει τις παραβάσεις, αφού διαπιστώνουμε ότι τα περιστατικά, τέλος πάντων, είναι πάρα πολλά που υπάρχουν. Άρα, πιστεύετε, ας πούμε, ότι δεν ξέρω αν είναι καινούργια νομοθεσία τώρα αυτό ή... Όχι, είναι παλιά νομοθεσία. Τα διοικητικά πρόστιμα είναι παλιά νομοθεσία. Οπότε την ενεργοποιείται στα πλαίσια της πρόληψης, αντιλαμβάνομαι. Ναι, και εμείς από το αρχηγείο μας οι εντολές είναι να γίνουμε πιο αυστηροί, εφόσον βλέπουμε ότι πώς να σου το πω, ότι κάθε ενημέρωση που κάνουμε, ότι τα πάντα, δηλαδή εδώ ακόμα και στην εκκλησία έχουμε φορτώσει ένα ρόλο να κάθε Κυριακή, ειδικά το καλοκαίρι, να υπενθυμίζει στον κόσμο έτσι την επικινδυνότητα. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ανασύρουμε όλες τις μεθόδους προκειμένου να σταματήσει αυτό το παρανάλωμα που μπαίνει στη χώρα μας. Δυστυχώς θέλουμε, την κλίση μας τη θέλουμε ώρες-ώρες, έτσι δεν είναι? Νομίζω πως ναι, δεν μπορεί ο καθένας να σκέφτεται με το μυαλό του. Πόσο είναι το πρόστιμο τώρα αν ανάψω φωτιά και να το δούμε λίγο? Τώρα είναι 12 του Μάρτη, έτσι. Η αντιπυρική ξεκινάει νομίζω το Μάιο, αν δεν κάνω λάθος. Το Μάιο, από 1η Μαΐου. Από 1η Μαΐου. Μέχρι τότε, δηλαδή, αν θέλω εγώ να κάψω τα υπολείμματα των ελιών μου, έτσι, που πρέπει να φύγουν από εκεί για να μην αστεία μόλις της πυρκαγιάς και λοιπά, πώς θα το κάνω, για να μην φάω και το πρόστιμο, και πώς είναι το πρόστιμο, κύριε Κιτά? Για να κάψει κάποιος τα υπολείμματά του, αφενός πρέπει να τα κάψει σε πολύ καθαρισμένο χώρο, έτσι, σε μέρα που δεν φυσάει άνεμος. Πιστεύω ότι είναι, δηλαδή πώς να το πω, αυτονόητα είναι τώρα αυτά που λέμε. Αλλά ένα βασικό στοιχείο που δεν τηρείται στις περιπτώσεις είναι ότι δεν κουβαλάει το περισσότερο ποσοστό του πληθυσμού, δεν κουβαλάει μαζί του νερό. Να. Δηλαδή στο αγροτικό του να βάλει δύο αυτές, σε περίπτωση ανάγκης που του φύγει λίγο η φωτιά, να έχει ένα, με μια ψεκαστήρα ή κάτι, τα στοιχειώδη τέλος πάντων, δεν υπάρχουν μαζί. Να. Με αποτέλεσμα πολλές φορές η φωτιά να ξεφύγει από τον έλεγχο, να παίρνουν πανικόβλητη τηλέφωνο, μου φύγει η φωτιά, καταλαβαίνετε τώρα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που δεν πληρούνται τα μέτρα από αυτούς που καίνε τα υπολείμματά τους, θα επιβάλλεται πρόστιμο. Της τάξεως είναι ανάλογα το πρόστιμο? Ναι, είναι ανάλογα. Δηλαδή πόσο είναι το πρόστιμο, έτσι, για να ξέρουμε, κύριε Δικητά? Θα ξεκινάει περίπου από 250 ευρώ. 250 ευρώ, ας πούμε, σε περίπτωση που σου ξεφύγει η φωτιά. Μπορεί να φτάσει και 2.500. Ανάλογα την περίπτωση. Να. Δηλαδή, αν είναι, ας πούμε, μετά το Μάιο που είμαστε σε αντιπυρική. Μετά το Μάιο δεν είναι 2,5, μπορεί να ανάψει, ας πούμε, αν σε δουν. Μετά το Μάιο, ακούστε με λίγο, μετά το Μάιο δεν δικαιούται κανείς, είναι απαγορευτικό για όλους, ακόμα και το Σπύρτο Συνήπεθρο. Ωραία. Εννοώ αν παράνομα ανάψω μια φωτιά να κάψω. Είναι αυτοφορή διαδικασία. Είναι αυτοφορή διαδικασία. Αυτοφορή διαδικασία, βεβαίως. Ωραία. Ανάλογα με την περίπτωση, λοιπόν, από 250 ευρώ ξεκινάει το πρόστιμο αν ανάψω φωτιά στην Ήπεθρο, μου ξεφύγει μέχρι την 1η του Μάη, που είναι αντιπυρική. Και όχι με υπηρεσία απαραίτητα υπαλλήλου του ανακριτικού κλπ. Όλοι οι πυροσβέστες μπορούν να βεβαιώνουν παραβάσεις. Ακριβώς. Μάλιστα, αυτό να το έχουν στο νου τους και υπόψη τους, όχι μόνο το... Καλά, αυτό τώρα βέβαια 250 ευρώ. Το θέμα είναι να μην πάρει φωτιά κάτι και να καεί. Εννοείται, ο περίχυρος. Δεν το συζητάμε, έτσι, απλά, απλά στα πλαίσια της πρόληψης πρέπει να γίνει κάτι πιο... να μπει το μαχαίρι πιο βαθιά για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο κάθε χρόνο. Πάμε σε αυτά τώρα, στην πρόληψη, κύριε Δικητά. Τι κάνουμε? Ο πολίτης, ξέρουμε ότι πρέπει... Αν κάψει τα υπολείμματα, ας πούμε, τα φυτικά τώρα που έχουν κλαδευτεί οι ελιές, πρέπει να παίρνει τα μέτρα του. Βεβαίως. Σε περίπτωση που του ξεφύγει ο εκελίμωνο. Βεβαίως. Και να κοιτάμε να είναι μέρες χωρίς αέρα. Χωρίς αέρα. Ναι, ωραία. Αυτές τις μέρες τώρα. Ακριβώς. Αυτές τις μέρες τώρα που θα αρχίσει να φυσάει νότιο τώρα και μετά έχουμε βόρειους με 10 μποφόρ. Πολύ προσοχή. Αλλά αν πει, συνήθως γίνεται επί τούτου μπαίνει φωτιά, όπως σε αρκετές περιπτώσεις το έχουμε δει αυτό. Κοιτάξτε, δηλαδή είναι εμπρισμοί, ας πούμε. Πώς λένε τους χαρακτηρίζεις? Ναι, οι φωτιές χωρίζονται σε κατηγορίες. Άλλο η φωτιά από αμέλεια και άλλο η φωτιά από πρόθεση. Η φωτιά από πρόθεση είναι ένα πολύ επικίνδυνο φαινόμενο. Δηλαδή κάποιος που έχει σκοπό να κάψει από πρόθεση για κάποιο δικό του λόγο, δηλαδή πολλές φορές οι λόγοι ποικίλουν ανάλογα τα άτομα.
Αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί και στην υπηρεσία και στη τη δική μας, το να παλεύουμε φωτιές οι οποίες έχουν μπει από πρόθεση και να, με τα αποτελέσματα ολέθρια, έτσι, γιατί κάποιος θα περιμένει τα 8-9 μποφόρ για να βάλει μια πυρκαγιά τέτοια. Γι' αυτό το λέω τώρα, ότι θα έχουμε μια Δεν θέλω να πιστεύω ότι έχουμε τέτοια κρούσματα εδώ πέρα στην περιοχή. Πιστεύω, αλλά όπως η ιστορία δείχνει κάτι άλλο. Αν μου επιτρέπετε να πω, κύριε Δικητά. Λοιπόν, έχουμε παρατηρήσει διάφορα κατά καιρούς. Ωραία. Μέχρι τότε λοιπόν που ξεκινάει η αντιπυρική, μπορεί με προσοχή να κάψουμε τα υπολείμματα, το λιόδεντρο ή ό,τι άλλο εκεί. Ναι, βέβαια. Μέχρι 30 Με πολύ μεγάλη προσοχή. Έτσι, μέχρι 30 Απρίλη, εκτός και αν βγει κάποια καινούρια διαταγή που να. Το απαγορεύει και αυτό. Που να, ναι, που να μεγαλώνει την αντιπυρική περίοδο, όπως έγινε πέρυσι, αλλά πέρυσι έγινε λόγω παρατεταμένης σειρασίας. Μάλιστα. Λοιπόν, φέτος που έχουμε νερά, που έβρεξε, έχουμε χόρτα 2 μέτρα, πάμε στα πλαίσια της πρόληψης τώρα και από πλευράς υπηρεσιών, κύριε Δικητά. Δηλαδή, μας είπε κύριε Ψηλινάκη ότι την Κυριακή τώρα την. Ώρα της πυρκαγιάς ζορίστηκε το πυροσβεστικό, δεν μπορούσε να φτάσει εκεί λόγω κατολισθήσεων, λόγω. Εδώ τώρα θα πρέπει να όλες οι υπηρεσίες να τις συντονιστούν προκειμένου να καθαριστούν οι αγροτικοί δρόμοι, η δασική δεν ξέρω πώς χωρίζεται, οι κρουνοί να εξεταστούν αν είναι εντάξει. Δηλαδή, όλα αυτά έχουν δρομολογηθεί. Έχουν βγει επιτροπές ελέγχου και από την πυροσβεστική έχουν οριστεί υπάλληλοι σε επιτροπές και τακτικές και αναπληρωματικές ομάδες, οι οποίες θα ελέγξουν όλη την περιοχή όσον αφορά τα υδροστόμια, όσον αφορά τις κομματερές, όσον αφορά το κάθε σημείο που ενδεχομένως να μας βγάλει κάποιο πρόβλημα το καλοκαίρι. Τώρα όλα αυτά, ό,τι προβλήματα σημειωθούν, θα αναφερθούν στις αρμόδιες αρχές, στο Δήμο, στο Δασαρχείο κλπ. Και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε ώστε να μπει η αντιπυρική περίοδος και να είμαστε πιο έτοιμοι από γενικές πλευρές. Δηλαδή, το σημαντικό πρόβλημα είναι τα πυροσβεστικά να βρίσκουν νερό εκεί που πηγαίνουν, σε οποιαδήποτε περιοχή να υπάρχουν κοντινά υδροστόμια και. Πώς να το πω, ποιος τα ελέγχει, εσείς, δηλαδή τα κλιμάκια της πυροσβεστικής είναι, ας πούμε, ο Δήμος θα πρέπει να τα δει, τα ελέγχουμε εμείς σε συνεργασία και με το Δήμο και με το ΕΒ, τα αναφέρουμε και στο συντονιστικό που γίνεται κάθε χρόνο συνήθως μέσα στις αρχές του Απριλίου και λαμβάνουμε αποφάσεις και ο Δήμος με συνεργεία έξω, τις μικροζημιές και ό,τι τέλος πάντων οι υδροστόμια έχουν μικροπροβλήματα να αποκατασταθούν ώστε να είναι έτοιμα. Δηλαδή το κάθε υδροστόμιο εμείς το θέλουμε σε λειτουργία. Οι δεξαμενές που υπάρχουν, ας πούμε, στο Σελάκανο, οι κεντρικές παροχές του νερού, ακόμα και τα κολεκτέρ πολλές φορές χρησιμοποιούμε των ανθρώπων που έχουν χτήματα και παίρνουμε και νερό από εκεί. Όσα πιο πολλά σημεία υδροληψίας έχουμε, τόσο πιο πολύ το έργο μας γίνεται εφικτό. Μάλιστα. Τώρα, στα πλαίσια της πρόληψης, δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλετε να πείτε. Εννοείται ότι πρέπει να είναι καθαρά τα χωράφια γύρω-γύρω τα θερμοκήπια, αν μιλήσουμε έτσι για τον κάμπο της Ιεράπετρα. Ακριβώς, ο καθένας να είναι υπεύθυνος για το χώρο που δραστηριοποιείται, σαν είτε αγρότης είναι, είτε θερμοκήπια έχει, οποιαδήποτε δουλειά στην Ήπεθρο. Τα πράγματα φέτος ίσως είναι ακόμη πιο δύσκολα λόγω των πολλών βροχοπτώσεων με τα ξηρά χόρτα που θα έχουμε το καλοκαίρι, τα οποία θα είναι σε πολύ μεγάλα ύψη. Πέρυσι δεν είχαμε αυτό το πρόβλημα, φέτος όμως θα το έχουμε. Η βλάστηση είναι μεγάλη. Κάτι άλλο διαφορετικό. Έτσι. Πέρυσι είχαμε ξηρασία, τώρα έχουμε πολλά χόρτα. Είναι μια διαφορετική χρονιά. Μάλιστα. Λοιπόν. Όπως είδατε, η υπηρεσία μας όλο το χειμώνα, περισσότερο στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνης, δεν έχει σταματήσει λεπτό. Να. Δυστυχώς. Λοιπόν, ελπίζω τώρα να μην είναι τελευταία αυτή, έτσι, να μην έχουμε προβλήματα, να πούμε ξανά ότι τι να κάνουμε τώρα τον μπαμπούλα, και είμαι κατά των μπαμπούλων, αλλά κλίσεις θα ρίχνουν οι πυροσβέστες σε περίπτωση που έχουμε, πώς να το πω τώρα, φωτιές στην Ήπεθρο χωρίς τα ενδεδειγμένα μέτρα. Ακριβώς, τώρα μέχρι τις ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να καίει ο καθένας όποτε θέλει την ώρα που θέλει. Μάλιστα. Τώρα να έρθουμε λίγο και στα δικά σας. Εσείς πώς είστε, κύριε Δικητά, δηλαδή
υλικοτεχνική υποδομή, από ανθρώπινο δυναμικό, πώς είστε για να είστε εντάξει για να αντιμετωπίσετε τη νέα περίοδο? Από ανθρώπινο δυναμικό, η υπηρεσία της Ιεράπετρας ζητάει συνέχεια ενίσχυση. Να. Έτσι είναι πολύ μεγάλη η περιοχή. Βλέπετε ότι κάθε καλοκαίρι καλούμαστε πάρα πολλές φορές να φωνάξουμε ενισχύσεις από όμορους νομούς και ακόμη πιο μακριά. Mm-hmm. Έχουμε περιοχές οι οποίες είναι μεγάλου έτσι, φυσικού κάλους, όπως είναι το Σελάκανο, όπως είναι η Θρυπτή. Έχουμε δάση που δεν έχουν σε όλα τα μέρη της Κρήτης. Mm-hmm. Εύχομαι να τα διατηρήσουμε αυτά τα δάση που έχουν απομείνει. Γι' αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να προσεχτεί ειδικά η Ανατολική Κρήτη λιγάκι περισσότερο. Mm-hmm. Όσον αφορά το υλικό, το έμψυχο, χρειάζεται στελέχωση. Mm-hmm. Χρειάζεται στελέχωση. Δηλαδή, είναι εδώ πέρα οι υπάλληλοι όλοι δουλεύουν με αρκετό φιλότιμο πολλές φορές, με περισσή έτσι, αυταπάρνηση. Δεν δουλεύουμε με τα ρολόγια, δεν δουλεύουμε με τα 8 ώρα και με τα 10 ώρα. Πολλές φορές υπερβαίνουμε και τους εαυτούς μας, δηλαδή και όλοι μας, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει το κάτι παραπάνω, δεν θα μας το δώσει κανείς. Ναι. Όμως η υπηρεσία της Ιεράπετρας χρειάζεται τουλάχιστον 5-6 άτομα ακόμα, αν θέλει να είναι. Κάτι γίνεται με τους πενταετούς φοίτησης ή πώς το λένε πρόληψης, δηλαδή προβλέπετε να υπάρχει προσωπικό στην πυροσβεστική Λασιθίου, σε όλες τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και Γιουνικολάου και εσείς και σε εμάς εδώ που ζητάμε όλοι? Δεν γνωρίζω αν θα ενισχυθούμε με άτομα παραπάνω. Το μόνο καλό είναι ότι βγήκαν οι ώρες των υπαλλήλων που των συμβασιούχων, οι οποίοι εντάσσονται και αυτοί στο πλαίσιο υπηρεσιακά, να δουλεύουν όπως είναι και οι μόνιμοι πυροσβέστες. Μάλιστα. Τα οχήματα είναι εντάξει ή θα πρέπει να φωνάξουμε και τα γι' αυτό? Τα οχήματα προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να τα κρατάμε ετοιμοπόλεμα. Είναι κάποιων χρονών τα περισσότερα. Να. Είναι λίγα τα καινούργια οχήματα, όμως φροντίζουμε για αυτά σε καθημερινή βάση. Δηλαδή ελέγχονται τα πάντα. Ένα πυροσβεστικό όχημα πρέπει να μπορεί να κινηθεί. Το συντηρείτε δηλαδή, με λίγα λόγια, όσο μπορείτε καλύτερα. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν δίνονται και κονδύλια γι' αυτό, αλλά ναι. Τέλος πάντων, θα είναι μια δύσκολη χρονιά η φετινή, καταλαβαίνω. Έτσι, κοιτάξτε, όλοι εμείς που ανακατευόμαστε έτσι, με την πρόληψη των πυρκαγιών, με την πυρόσβεση, όλη η πυροσβεστική υπηρεσία είναι ανήσυχη για το. Και κάθε καλοκαίρι βέβαια, αλλά το φετινό δεν ξέρουμε πώς θα μας βγει με τόση βλάστηση που θα υπάρχει έξω. Να, σωστά. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο για τις πυρκαγιές, είπαμε. Από δυστυχήματα, ατυχήματα. Όχι, βέβαια, έχουμε μεγάλη. Δασικές πυρκαγιές μέχρι. Καλύπτουμε μεγάλο ευρύ φάσμα συμβάντων. Λοιπόν. Τι να πω, να ευχηθώ, δεν ξέρω αν είναι η τελευταία φορά που τα λέμε εδώ ραδιοφωνικά από τη θέση αυτή. Δεν το γνωρίζω. Εμείς θα θέλαμε έτσι να μείνετε στη θέση σας, δεν ξέρω αν είναι αυτό εφικτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ό,τι και αν κάνετε, καλή επιτυχία σας εύχομαι. Να είστε καλά πάντως, ευχαριστώ πολύ. Καλή θητεία, πώς το λέτε, δεν ξέρω πώς να σας πω την ευχηθώ τώρα εκεί στο Ρέθυμνο. Έτσι και ελπίζω και ο αντικαταστάτης σας να είναι... έτσι, εις άξιος. Πιστεύω ότι όλα τα παιδιά προσπαθούν για το καλύτερο και αυτό είναι ο βασικός όρος έτσι, που μας κάνει στην υπηρεσία αυτή, να την αγαπάμε και να προσπαθούμε συνέχεια για το καλύτερο. Μάλιστα, να είστε καλά λοιπόν και τα καλύτερα εύχομαι και εκεί στο Ρέθυμνο να είναι εύκολα για εσάς την καλημέρα. Και ευχαριστώ πολύ και για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Να είστε καλά. Να είστε καλά κύριε Καράμπελα, καλημέρα. Ευχαριστώ, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά με τον διοικητή.